Για πρώτη φορά, μέσα από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, επιχειρείται να μπουν όρια και κανόνες που ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν ολιστικά, με φόντο τη βαριά τουριστική μας βιομηχανία, παρότι το έλλειμμα σε υποδομές για μια ακόμη φορά αποτελεί αγκάθι. Πόσο λογικό θα ήταν, καθυστέρησε την ανάπτυξη του τουρισμού επειδή δεν έχουμε υποδομές. Θα έπρεπε να προηγούνται. Αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητά μας και το πόσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο εθνικός χώρος κατηγοριοποιείται σε 5 βασικές ζώνες με βάση τη διάρθρωση των τουριστικών καταλυμάτων, όπως το σχετικό χάρτη απεικονίζεται. 18 δημοτικές ενότητες πανελλαδικά με κόκκινο χρώμα θεωρούνται υπεραναπτυγμένες και εν δυνάμει τουριστικά κορεσμένες. Στην Κρήτη σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η Χερσόνησος, τα Μάλια και η Νέα Κηδονία Χανίων. Ακολουθούν με σκούρο μπλε οι αναπτυγμένες, με γαλάζιο οι αναπτυσσόμενες, με πράσινο οι περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης και με λευκό οι μη αναπτυγμένες περιοχές, που στην Κρήτη είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Ζητούμενο σε αυτή τη φάση και σε τοπικό επίπεδο είναι η ορθολογική διασπορά του τουριστικού προϊόντος στο χώρο, σε όλο το νησί δηλαδή και όχι περιορισμένα, στο χρόνο, όχι μόνο δηλαδή στη διάρκεια του καλοκαιριού, και σε εναλλακτικές επιλογές και όχι στη βάση και μόνο του μοντέλου ήλιος και θάλασσα. Θα πρέπει ανάμεσα στα άλλα, βλέποντας το δάσος και όχι το δέντρο, να φέρει σε μια αρμονία αυτούς τους αριθμούς της βραχυχρόνιας μίσθωσης των ενοικιαζομένων και των ξενοδοχειακών κλινών. Καθορίζει όρια και προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτός ο χαρακτηρισμός για κάθε δημοτική ενότητα, γιατί ο διαχωρισμός που έχει γίνει με βάση τους καποδιστριακούς δήμους, οπότε ακουστήκαν πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά θέματα. Στην Κρήτη επικρατεί αναβρασμός, με επίκεντρο το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η διαβούλευση λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Σε ευρεία σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης τέθηκαν επιτάπητος τα όσα προβλέπονται εν ώψη της σχετικής συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, με τους φορείς να καταθέτουν τις προτάσεις τους. Θεωρώ ότι καταλάβαμε καταρχήν τι πάμε να κάνουμε σήμερα. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα οργανωμένο τρόπο υποδοχής μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που μέχρι τώρα γίνεται χωρίς κανόνες και πλαίσιο, άρα άναρχα. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, στην πρώτη κόκκινη ζώνη προβλέπεται μεταξύ πολλών άλλων περιορισμός των Airbnb και των απλών ενοικιαζόμενων δωματίων. Υπάρχουν δε πολλές παράμετροι σε πολλαπλά επίπεδα που θα πρέπει να μελετηθούν, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού σε ισόρροπη βάση και λαμβάνοντας υπόψη νέες ανάγκες και νέα δεδομένα. Επιφυλακτήκαμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να καταθέσουμε τις οριστικές μας προτάσεις. Ήδη είμαστε σε διαβούλευση και με τους υπόλοιπους νομούς. Το περιμένει ο κόσμος πάνω από 15-20 χρόνια το χωροταξικό αυτό του τουρισμού. Επίτα από περισσότερα από 7 χρόνια προετοιμασίας από πλευράς των συναρμόδιων Υπουργείων, στόχος είναι να καλυφθεί το κενό στον χωροταξικό σχεδιασμό που είχε δημιουργήσει η ακύρωση των προηγούμενων πλαισίων του 2009 και του 2013 από το Συμβούλιο της Επικρατείας.